Σήμερα ζούμε μια πολύ μεγάλη μέρα για την Eurovision, γιατί είναι ο δεύτερος ημιτελικός, τον ημιτελικό δηλαδή που περιμένουμε να διαγωνιστεί η Ελλάδα μας και να περάσει φυσικά στο μεγάλο τελικό. Εχθές είχαμε την ίδια διαδικασία που έγινε και με την Έλενα Τσαγκρινού τη Δευτέρα, δηλαδή η Στεφανία μας έκανε τις δύο πρόβες της. Από ό,τι μαθαίνουμε, Ισίδωρε, και θα μας τα πεις όλα αναλυτικά, η πρώτη πρόβα είχε κάποια προβλήματα τα οποία δεν οφείλονταν βέβαια στην ελληνική αποστολή, αλλά κυρίως σε πράγματα που συμβαίνουν προηγουμένως της δικής μας εμφάνισης. Μετά πήγε καλύτερα και την εμφάνιση αυτή την τελική την είδαν και έχουν ήδη ψηφίσει οι κριτικές επιτροπές των χωρών που συμμετέχουν στο δεύτερο ημιτελικό. Ακριβώς. Να πούμε ότι οι δύο πρώτες τεχνικές πρόβες που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα, σε αυτές τις πρόβες τις τεχνικές δεν χρησιμοποιούνται τα πυροτεχνήματα, φωτιές και εφέ τέτοιου είδους που αλλάζουν τον αέρα στο στάδιο. Στις δύο πρόβες που έγιναν χθες χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά πυροτεχνήματα και καπνοί από όλες τις χώρες οι οποίες έχουν στα performances τους τέτοια πράγματα. Οπότε η Εσθονία, η δεύτερη χώρα που έκανε πρόβα χθες το μεσημέρι και έχει αρκετούς καπνούς πάνω στη σκηνή. Τρίτη ήταν η Τσεχία και τέταρτη ήταν η Ελλάδα. Εμείς βλέπουμε τώρα ακριβώς την εμφάνιση της Εσθονίας, να σου πω, για να δούμε και τους καπνούς και όλα αυτά που λες, τα οποία διαδραματίζονται πάνω στη σκηνή και δημιουργούν πρόβλημα μετά στο green box το δικό μας. Ακριβώς. Οπότε οι καπνοί δεν μπόρεσαν να καθαρίσουν στο 100% από το στάδιο σε αυτά τα λεπτά που μεσολαβούν από την Εσθονία μέχρι και την Ελλάδα. Οπότε ανέβηκε η Στεφανία πάνω στη σκηνή και σε αρκετά πλάνα μπροστά από το green box και ειδικά στη σκάλα δεν φαινόταν καλά ούτε τα μάτια της ούτε τα μαλλιά της. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό το πράγμα εσύ τώρα δεν έπρεπε να το έχουν προσέξει. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Στον άλλον ημιτελικό για την Ιρλανδία που ξέρανε ότι θα φέρει αυτά τα κουτιά που είναι χάρτινα και θέλουν προσοχή, κάνανε προηγουμένως διάλειμμα, μετά διάλειμμα για να εμφανιστεί η Κύπρος εδώ. Για ποιο λόγο δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, για ποιο λόγο δεν είχαν προσεχθεί, ας πούμε, αυτά όπως τα έπρεπε? Πάρθηκε μία απόφαση της τελευταίας στιγμής από τη διοργάνωση. Έγινε η πρώτη πρόβα το μεσημέρι και στο τέλος ανακοινώσανε ότι όχι όλο το act της Ελλάδας, αλλά η Στεφανία ντυμένη κανονικά χωρίς να τραγουδήσει, θα ξανακάνει την πρόβα της, αφού έχοντας βάλει καπνούς στο χρονολογικό περιθώριο που θα έβγαινε η Εσθονία, ώστε να είναι έτοιμη από την πρώτη πρόβα του μεσημεριανού χθες εδώ, ώστε να είναι έτοιμη για το jury show. Δηλαδή έδωσε η διοργάνωση χρόνο ώστε να το ελέγξουν με τεράστιους ανεμιστήρες και χρειάζεται περίπου ένα λεπτό να καθαρίσει από τον αέρα το στάδιο, ώστε κάθε πλάνο να είναι 100%. Άρα βρέθηκε λύση, βρέθηκε λύση. Μακάρι ρε παιδί μου να μπορεί να γίνει αυτό, αλλά επί της ουσίας, καταρχήν εδώ βλέπουμε τώρα για να εξηγούμε και στους τηλεθεατές μας, είναι τώρα η Στεφανία ανεβαίνει στη σκηνή, προσπαθούν να πάρουν θέση και οι χορευτές και η Στεφανία, βλέπετε, καθαρίζουν εκεί πέρα οι αρμόδιοι του χώρου τη σκηνή και περιμένουν να φύγει η κάπνα. Όμως βλέπετε ότι η κάπνα αυτή είναι πάρα πολύ έντονη. Και από τη στιγμή, ας πούμε, που ξέρουν ότι η ελληνική αποστολή έχει ένα συγκεκριμένο τεχνικό δημιούργημα, ας πούμε, φανταστεί και κάνει, θα μπορούσαν αντί να βάζουν τους ανεμιστήρες, απλώς να αλλάξουν θέση στην αποστολή μας και να πάρουν μια αποστολή που δεν πειράζει. Ναι. Δηλαδή αντί για τέταρτη να βγαίνει όγδοη. Που δεν τους πειράζει, εν πάση περιπτώσει. Γιατί σε κάποια άλλη αποστολή που είναι μόνο, ξέρω εγώ, φώτα ή δεν ξέρω πόσους στείλουν, μπορεί να είχε ένα. Μάλλον να μην είχε κανένα. Να μην δημιουργούσε κανένα μειονέκτημα. Σε εμάς όμως δημιουργεί. Δεν είναι δίκαιο αυτό. Μα είναι αυτή η εικόνα που βλέπουμε, είναι λες και ψήνουν σουβλάκια παραδίπλα και έχει βγει ο καπνός. Δεν γίνεται, ας πούμε. Παραστατικός ο τρόπος που το περιέγραψες. Πάει σε πολλά πανηγύρια. Είναι σαν να σαμποτάρουν λίγο την Ελλάδα αυτό. Για πάμε. Όχι, όχι καθόλου. Απλά είναι τόσο μεγάλο το στοίχημα. Ακόμη και οι διοργανωτές της Eurovision της φετινής δεν έχουν ξανακάνει αυτά τα πράγματα τα οποία ζήτησε η ελληνική αποστολή και ο Φωγκάς Ευαγγελινός. Τι κάνανε λοιπόν, και είδαμε στην δεύτερη μεγάλη πρόβα αυτή που είδανε οι επιτροπές από όλες τις χώρες. Βάλανε ένα μικρό διάλειμμα πριν την Ελλάδα, ώστε, και μιλάει η Nikki Tutorials για ένα Eurovision application που μπορούν πολλοί να δουν βίντεο από fans. Και μέσα σε ένα λεπτό τεράστια ανεμιστήρες καθαρίζουν το χώρο στο 100% και βγαίνει μετά η Ελλάδα μας, οπότε όλα θα πάνε καλά. Ναι. Άρα συγγνώμη, μετά την νούμερο 2 χώρα που έχει το θέμα η Εσθονία, μετά πάμε στο τρίτο act και μετά βγαίνουν
και μιλάει ο παρουσιαστής για να κερδίσουν χρόνο. Παρουσιάστρια, ναι. Παρουσιάστρια, ναι. Ωραία. Μεταξύ Τσεχίας και Ελλάδας έχουμε αυτό το ένα λεπτό. Πάλι επίφοβο φαίνεται, αλλά... Ναι, τώρα εντάξει, ξέρεις, προσπαθούν να σώσουν, ξέρω εγώ, ακόμα και δευτερόλεπτα. Αλλά για να βάλουν αυτούς τους αναμνηστήρες και μετά από 4 λεπτά να μην έχει καθαρίσει, ποιος ξέρει, ας πούμε, αν αυτό δεν θα στοιχήσει στην εμφάνιση της Ελλάδας μας σήμερα. Πάμε να δούμε την πρόβα καταρχήν που έκανε χθες και έχουμε τα πλάνα εμείς από εσάς, η Σιδωρέ μας, και συνεχίζουμε. Yeah.